Πόσα λεφτά βγάζει φασουλάκο από το Triple Clown? Κανένα ευρώ. Σε δολάρια. Ούτε γεν. Ούτε. Καμία δραχμή, να σου το πω έτσι, που η δραχμή, ας πούμε, είναι νεκρή. Θα έλεγε κανείς ότι γεν βγάζει τίποτα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Και είμαστε στο Στοιχιονάντι και Φτανάνι και έχουμε το Χρήστο Θανασούλη και τον Κωνσταντίνο Φασουλάκο μαζί μας. Τέλεια εισαγωγή. Από το Βορρά. Νομίζω πάντως ότι δεν έπιασε το αστείο, απλώς ξεκίνησε η καταγραφή από το OBS μόνο με το «Καλώς ήρθατε». Ναι, για λίγο. Εγώ το έχω γραφήσει όμως. Εντάξει, και εγώ έχω, και εγώ το αστείο ξεκίνησα από πριν, απλώς το OBS, τώρα ξεκίνησε η καταγραφή οθόνης. Α, δεν πειράζει, να το έχουμε σε ηχητικό μας νοιάζει. Μπορείς να μην το λες Audacity, γιατί είναι σαν να είναι γερμανικό. Σαν βλαχικό, ναι. Άρα πώς να το λέω. Audacity, ξέρω εγώ. Audacity, οκ. Audacity, ναι. Να ξεχνάμε το α και το γ. Ναι, το Audacity το καλύτερο, ναι. Ωραία, μ' αρέσει, το δέχομαι. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Και είστε στην εκπομπή μου, θα πρέπει να καταλαβαίνω. Α, είναι και αυτή εδώ. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτή την εκπομπή επηρεάστηκα εν μέρη από μια εκπομπή την οποία θέλω πάντα να αναφέρω. Το Are You Scared Watchers, το πάτε. Και επίσης υπήρχε ένα Zoom meeting, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Φασουλάκο. Α, ναι, ναι. Που έκανε η Φωτεινή Κόρακα, open micer, φοβερή. Μίλαγε, αυτή ασχολείται με την αστρολογία. Και έκανε ένα rant για την αστρολογία. Ήταν ο Φασουλάκος. Εγώ νόμιζα ότι. Δεν την ήξερα καλά και νόμιζα ότι τουρέτ ή κάτι είναι αυτιστικό. Δεν είχα καταλάβει τη φάση. Πού είναι? Ήταν ο πιο αστείος άνθρωπος στον πλανήτη. Και σκεφτόμουν ότι ήθελα πάρα πολύ να έχω μαζί του μια κουβέντα για φαντάσματα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο παράξενο εκείνο το Zoom meeting με τα παιδιά, γιατί για κάποιο λόγο μετά βγήκα τελείως άγρια στην επίθεση για κάποιο λόγο σχετικά με την αστρολογία, χωρίς να μιλάω πολλά ρε παιδί μου, και δεν ξέρω, φάνηκα λίγο αρχίδι νομίζω. Δεν πειράζει, αυτή είναι η φάση, γι' αυτό είναι ωραίο αυτός ο κόσμος. Επειδή είμαστε αρχίδι. Ο κόσμος των, ναι, των κομικών, ναι. Δεν νομίζω ότι Φωτεινή παρεξηγήθηκε ποτέ. Α, okay, πάλι καλά τότε, εντάξει. Όχι, σιγά. Λογικά το blog που τον έκανε είναι κατά λάθος, έτσι δεν είναι? Φαίνεται ότι δεν με είχε ποτέ. Όχι, όχι. Μα δεν με είχε ποτε φίλο στο Facebook, οπότε δεν έκανε blog. Ένα λόγο να μην σε κάνει. Φίλο το Φασουλάκο, παρακαλώ. Και μετά blog. Και να του στέλνει τα ζώδια του. Τέλειο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Οδέτη, που μας κάλεσες. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εσύ, Αθανασούλη, το χρωστά στον Καντζόλη. Αυτό μου είπε να σε φέρω. Τις καλύτερες συστατικές επιστολές έχει ο Θανασούλης. Δεν σε ευχαριστώ τόσο πολύ τελικά, Οδέτη. Ευχαριστώ λιγότερο. Ναι. Μπορείς να ευχαριστήσεις τον Αθανασούλη τουλάχιστον. Ευχαριστώ τον Αθανασούλη που είναι εγώ. Τον Αθανασούλη τον Καντζόλη. Και κάνει τον εαυτό μου πολύ πετυχημένα. Θανάση, αν το ακούς αυτό, να πάει να γαμηθείς. Με αγάπη. Ο Φασουλάκος δεν ξέρω αν έχει κολλήσει έτσι. Εγώ είμαι απλά πολύ χαρούμενος και γελάω συνέχεια, αυτή είναι η φάση μου. Όχι, είχε κολλήσει βασικά. Λοιπόν, η φάση ποια είναι, παιδιά μου? Σας κάλεσα εδώ για να σας πω μια αληθινή ιστορία την οποία έχω βιώσει. Η συγκεκριμένη ιστορία είναι η πιο πρόσφατη, έτσι, μεταφυσική ιστορία. Πέρα από αυτό, το πιο τρομακτικό πράγμα που ζω είναι μόρες, εφιάλτες και παιδικά πάρτι. Το έχω γράψει, έκατσα και το κατέγραψα, το φτιάξα διηγηματάκι, ας πούμε, short story. Και εσείς μπορείτε να πετάγεστε όποτε θέλετε και να λέτε ό,τι μαλακιά θέλετε. Μπορείτε να έχετε χειρότερη χέκλερη και να είναι ok. Αυτό. Μπορούμε να είμαστε αυτός μας. Είμαστε το τρίτο επεισόδιο και τελευταίο. Το τελευταίο θα είναι με το τραγάκι, αλλά επειδή πιστεύεις στα φαντάζομαι του τραγάκι. Θα του πω μια ιστορία και θα πρέπει να μαντέψει αν είναι αληθινή ή όχι. Και θα κλείσει αυτή. Ωραίο challenge. Ωραίο challenge. Να μην του σποϊλάρουμε εμείς ότι είναι ψεύτικη, δηλαδή. Αυτό το επεισόδιο θα παιχτεί αφού γίνει το γύρισμα του τραγάκι, οπότε μπορεί να πεις ό,τι θες. Ναι, αλλά αν πάω και το πω τώρα. Θα είσαι μαλάκας. Μπορεί να ξεκινήσει την άθλια ιστορία σου. Ναι. Statement. Καθόλου εγώ. Πριν από 10 χρόνια περίπου βρέθηκα στη Νέα Ζηλανδία. Σιγά μου βρέθηκε στη Νέα Ζηλανδία. Όχι, δεν θα πω ακόμα. Το 2010. Άμα κάνεις σωστά την αφαίρεση, ναι, οκ. Όταν τελείωσα, ήταν η πρακτική. Λοιπόν, θα μάθετε να πω την ιστορία. Θα ξαναρχίσω από την αρχή. Οκ. Θα σας ξαναδιακόψω. Αφού το είπα, πριν από 10 χρόνια περίπου, με αρέσει που το αναφέρω. Είναι...
Δεν έχεις ξαναδιαβάσει την ιστορία που έγραψες μόνη σου, έτσι. Αυτή τη στιγμή νιώθω σαν να παίζω πεντάλεπτο σε σκηνή. Αυτή είναι η ψυχοσύνθεσή μου. Okay, ποιος παρουσιάζει? Και είναι παντάβολο. Πριν από 10 χρόνια περίπου βρέθηκα στη Νέα Ζηλανδία με σκοπό να κάνω την πρακτική μου συντηρήτρια έργων τέχνης. Η γυναίκα για την οποία δούλευα με το όνομα Λίνα ήταν μια πολύ έμπειρη συντηρήτρια και διεθνούς φήμης. Όσο βρισκόμουν σε αυτό το εργαστήριο, ανάμεσα στα έργα προς συντήρηση, υπήρχαν και 3 πορτρέτα εκτελεσμένα με την ίδια ακριβώς τεχνική, 3 γυναικών Μαωρί του Λίνταουρ. Ήταν ίδια, ή μάλλον σχεδόν ίδια. Ενώ οι 2 γυναίκες ήταν ανέκφραστες, η τρίτη με το όνομα Πάρε Ουατένε είχε μια παιχνιδιάρικη, σκανταλιάρικη έκφραση. Σε παρακολουθούσε με κρυμμένο ενθουσιασμό σαν να σου την είχε στημένη περιμένοντας να απολαύσει το αποτέλεσμα κάποιας φάρσας της. Το πορτρέτο όλα αυτά. Το πορτρέτο. Πώς ακριβώς σε παρακολουθούσε, θα το μάθουμε παρακάτω. Δεν έχεις δει πορτρέτο να σε παρακολουθεί όποιο να πηγαίνει στο δωμάτιο, γιατί τα μάτια σε ακολουθούν. Okay, αλλά φαίνεται ότι δεν είσαι της τέχνης. Για να καταλάβεις πόσο φλόρος είμαι, τα μόνα έργα τέχνης που έχω δει να σε ακολουθούν έτσι με τα μάτια. Της Παναγίας. Είναι αυτό της Παναγίας. Κάτι εικόνες της Παναγίας είναι που ακολουθούν, υπάρχουν. Είμαι στο σωστό podcast με τους σωστούς ανθρώπους. Θέλω να σου πω, Βασουλάκο, ότι δεν είναι ότι η Παναγία σε παρακολουθεί. Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Συμβαίνει σε όλα τα πορτρέτα και τις φωτογραφίες. Αν κοιτάνε το φακό. Δεν είναι ότι τα ζωγραφίζουν ή τα φτιάχνουν με τέτοιο τρόπο τα μάτια που. Αν κάνεις το μάτι να κοιτάει μπροστά, είναι σαν να κοιτάει το φακό. Αποτελεί την κλίση φωτογραφία. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Κάνεις το μάτι όπως να είναι και απλώς το ονομάζεις Παναγία και τότε αρχίζει να κοιτάει. Όταν μάθετε εσείς από τέχνη. Γατάκια. Ναι, για συνέχισε την ιστορία. Η Λίνα είχε αναλάβει να συντηρήσει και τους 3 πίνακες. Και οι 3 αντιμετώπιζαν προβλήματα ακριβώς της ίδιας φύσης. Χαλαρός του καμβά, σπάσιμο και απώλεια του χρώματος και βρώμα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Εργασία ρουτίνας. Κάθε συντηρητής θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και πράγματι, οι 2 από τους 3 πίνακες είχαν αποκατασταθεί χωρίς κανένα πρόβλημα και στην ώρα τους. Η Πάρε Ουατένε από την άλλη, η γυναίκα με το ενηγματικό χαμόγελο, δεν συμμορφωνόταν. Ο καμβάς της δεν έστρωνε. Και όσο και αν προσπαθούσε η Λίνα και όσο και αν πλησίαζε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, το επόμενο πρωί την έβρισκε πάλι με χαλαρό καμβά και όσον αφορά την αποκατάσταση του χρώματος, το αποτέλεσμα ήταν αποκαρδιωτικό. Πιστεύω ότι έπινε μπάφους. Την έσφυγε και το άλλο πρωί χαλάρωνε πάλι. Ήταν πολύ χαλαρή. Δεν ξέρω, μπορεί η Μαωρί, κάτι θα... Δεν ξέρω. Νέα Ζηλανδία είσαι. Έχει, είναι πλούσιο ο στόχος. Δεν ξέρω πώς συνδέεται αυτό. Ευλογημένο. Είναι υπέροχα. Υπέροχα. Είναι το πιο ωραίο μέρος του κόσμου. Δεν έχεις πάει στο Κυλικής μάλλον, αλλά εντάξει. Όχι, δεν έχω πάει στο Κυλικής. Ούτε στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδικής. Όχι. Έχουμε και το πρώτο λίγο βέβαιο. Τέλεια. Πάμε. Δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλιώς έρχονται κι άλλα. Με αυτό είναι το νόημα. Οκ, okay, πάμε λόγω τέχνια τότε, εντάξει. Λοιπόν. Άρα λες ότι... εκεί που έφτιαχνε και χαλάρωνε την επόμενη μέρα ο πίνακας. Η συντηρήτρια έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή της και την εμπιστοσύνη της στον εαυτό της. Κατά καιρούς ανέφερε πως η Πάρε της έπαιζε κάποιο βρώμικο παιχνίδι. Νιώθαμε και οι 2 πως της την είχε στημένη. Και η αλήθεια ήταν πως δεν υπήρχε τίποτα να δικαιολογεί αυτή την αποτυχία. Ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις, η Λίνα ήταν ικανή να ολοκληρώσει άψογα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο οποιαδήποτε αποκατάσταση και η συγκεκριμένη επέμβαση θα έπρεπε να είναι παιχνιδάκι. Νομίζω η πίνακες αρέσει... ήταν πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον. αυτό είναι πολύ εύκολο. Εντάξει. Αν δεν είχα τόσο στρες, μπορεί να το έλεγα και εγώ. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Το Σουλάκο που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει ότι ήταν εκνευρισμένη και έκανε πολύ καλή δουλειά.
με την ίδια αγάπη και αφοσίωση, αλλά δεν τη έβγαινε την επόμενη μέρα επειδή χαλάρωνε ο πίνακας. Θα σου λέω ότι αυτή είναι η υπόθεση, δεν είναι το σημείο που μείναμε. Οι μέρες περνούσαν και πάρε ο Ατένε δεν έλεγε να συμμορφωθεί. Πάντοτε με το ίδιο σκανταλιάρικο, άλλες φορές αυθάδικο χαμόγελο. Λες και είχε βολευτεί στο χώρο και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της προκειμένου να παρατείνει τη διαμονή της. Ό,τι περνούσε από την παγιά της έκανε. Ή ό,τι περνούσε από τον καμβά της. Γιατί... και αυτή το καμβά της. Κοίτα, είναι πολλά χρόνια αυτός ο πίνακας, αλλά ακόμα κρατάει η παγιά της. Τα άλλα δύο πορτρέτα ήταν εδώ και μήνες έτοιμα προς παράδοση. Ένα πρωί, δεχτήκαμε τηλεφώνημα από τον ιδιοκτήτη των κάδων. Ενημέρωσε χωρίς να αφήσει περιθώρια πως θα περάσει τις επόμενες μέρες να παραλάβει τα έργα. Έπρεπε, λέει, να τα στείλει άμεσα στο Όκλαντ, ώστε να συμπεριληφθούν σε κάποια έκθεση ζωγραφικής. Είδα τη Λίνα να αδειάζει. Δεν θα μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό της να μην παραδώσει σε άψογη κατάσταση το πορτρέτο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εκείνη την ημέρα δούλεψε χωρίς σταματημό, χωρίς να πει κουβέντα, χωρίς να κάνει διάλειμμα. Όταν ήρθε η ώρα να σχολάσουμε, έφυγα και την άφησα στην ίδια θέση. Κάτω από τη λάμπα της, μπροστά από το καβαλέτο της, ανέκφραστη, σαν τις δύο αδερφές της Πάρη, οι οποίες παρακολουθούσαν το εγχείρημα με την ίδια σοβαρότητα. Το επόμενο πρωί έφτασα νωρίς στο εργαστήριο. Στάθηκα στο σκαλοπατάκι της πόρτας, περιμένοντας τη Λίνα να μας ανοίξει. Σε λίγα λεπτά φάνηκε να πλησιάζει. Μου έγνεψε με ένα σπασμένο χαμόγελο και με μάτια πρισμένα, πιθανώς από την αϊπνία. Δεν είπαμε κουβέντα. Μόλις μπήκαμε στο χώρο, αφήσαμε τις τακτικά της τσάντες και τους καφέδες και πλησιάσαμε αποφασιστικά την Πάρη. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έμεινα να κοιτάζω αποσβολωμένη, με το στόμα ανοιχτό. Όσο η Λίνα χτύπαγε τρυφερά την επιφάνεια του καμβά. Μπορούσαμε επιτέλους να ακούσουμε τον ήχο του καλοκουρδισμένου τυμπάνου. Ένας ήχος που κάθε συντηρητής ψάχνει να ακούσει μετά από κάθε αποκατάσταση. Όσο για το χρώμα, δεν μπορούσα να διακρίνω σε ποια σημεία είχε επέμβει η Λίνα και το βερνίκωμα ήταν ομοιόμορφο, άψογο. Φαίνεται πως η Πάρη είχε πια αποφασίσει να ευχαριστήσει τη Λίνα για τη φιλοξενία και να γίνει τύμπανο επιτέλους. Στο κλείσιμο, ρε Χρήστο. Φαίνεται πως η Πάρη είχε πια αποφασίσει να ευχαριστήσει τη Λίνα για τη φιλοξενία, επιτρέποντας πια να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. Ήταν πλέον έτοιμη να συνεχίσει το ταξίδι της μέχρι την άλλη άκρη του βόρειου νησιού, της μυστηριώδους Νέας Ζηλανδίας. Άραγε, ποιο θα ήταν το επόμενο θύμα της. Αυτή είναι η ιστορία. Ελαφριά. Έφεπτη. Πολύ θα έλεγα. Το μεταφυσικό που ήταν ότι την άφησε μετά από ότι έπαιζε δύσκολη ο πίνακας και μετά από λίγο όταν πήρε ο άλλος από το Όκλαντ. Η θεωρία μας είναι, γιατί το συζητάγαμε συνέχεια, ήταν το hot θέμα, κάθε μέρα ασχολιόμαστε με αυτόν τον πίνακα στην ουσία. Για πόσο καιρό ουσιαστικά? Εγώ ήμουν εκεί 2 μήνες, 6 εβδομάδες ήταν σίγουρα ο πίνακας μέσα και όταν είχα έρθει ήδη είχε ξεκινήσει και πάσχιζε με τον πίνακα αυτόν. Σαν να έκανε προχειροδουλειά πάνω σε αυτό. Ήταν πολύ περίεργο. Δεν κολλά. Επειδή βάζει μια προετοιμασία να γύψω πριν βάλει το χρώμα και που λείπει. Αυτό δεν στεκόταν πάνω, ρε παιδί μου. Δεν ήθελε. Ήταν σαν να μην θέλει. Και το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι ότι αυτή απλά θέλει να με δουλεύει, ρε παιδί μου. Γουστάρει. Είναι η φάση της, ξέρω εγώ. Είναι αυτή η φάση. Και το περίεργο είναι ότι γενικά, όλες αυτές τις εποχές, οι πίνακες του 2 αιώνες πριν,
τέλη 1800 ήταν αυτός ο ζωγράφος και ένας άλλος ο Γκόλντι. Και όλους τους Μαωροί που ζωγραφίζανε τους κάνανε σοβαρούς, γιατί θεωρούσαν ότι δεν πρόκειται να επιβιώσει η φυλή. Οπότε ήταν λίγο σαν memorial κάπως. Και είναι πολύ σπάνιο να βρεις χαμογελαστούς Μαωροί ή χαμογελαστές Μαωροί. Και ήταν τρεις ίδιες τύπισες. Να ρωτήσω, αυτή την είχε στηθεί κάπου και τη ζωγράφιζαν. Mm. Φαντάζομαι το ζωγράφο να έχει επιβδίσει μετά από άλλους 10 και της λέει «Χαμογέλα, Μαωρί!» Ή να βρούμε πώς είναι το τυρί στα Μαωρί και να του πει «Πες, Ουάμπα!» Ξέρω εγώ. Όχι. Okay. Μα το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Δεν χάνεις τίποτα. Δεν θα μπορούσε να είναι απλώς πιο δύσκολος αυτός ο πίνακας στο να τον συντηρήσεις. Ήταν πολύ απλό. Ίσως θα έλεγε κανείς ότι αυτό που μας διάβασες ήταν γραμμένο ώστε να μην δέχεται άλλη εκδοχή. Και αν δεν διαβάσει. Όχι, αυτή είναι η προσωπική. Ναι, αυτό είναι η εκδοχή. Δεν είναι η εκδοχή. Υπάρχουν δύο μάρτυρες σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι κάτι που το βίωσα μόνη μου. Ναι. Υπάρχουν πολλοί μάρτυρες που πιστεύουν ότι τους ακούει Θεός επίσης. Άρα εμπιστευόμαστε αυτή την εκδοχή. Άρα, φασουλάκε, μπορείς να αναλάβεις από εδώ και πέρα, πάσα σου δώσω εδώ. Ναι. Κοίτα, μπορεί πράγματι ο, πώς να το πω, πίνακας να το έπαιζε δύσκολος. Βέβαια, δεν ξέρω πώς γίνεται. Δηλαδή, ότι, ας πούμε, το πνεύμα της κοπέλας που απεικονιζόταν της φυλής των Μαωρί, ας πούμε, ήταν... δεν ήθελε να φύγει από το μουσείο, από το εργαστήριο που το φτιάχνατε. Γούσταρ, γιατί Γούσταρ, είχε βρει κάποιο κομμενάκι και κάποιο άλλο πνεύμα, ας πούμε. Η Καρολίνα γενικά φερόταν με πολύ σεβασμό στα έργα. Δηλαδή, όχι σεξισμός, όχι γυψοφοβισμός και όχι τέτοια, ας πούμε, όχι λάδοφοβισμός. Μπορώ να διακόψω. Κανείς δεν παρακίνησε το κουκλάκι από πίσω που πάταγε. Το ξέρω, ήθελα να το ρωτήσω, φάνηκε πολύ creepy. Και μου σπαζόταν. Ποιος το κάνει, ήταν πάνω και έπεσε. Ποιος το κάνει αυτό. Ήταν ένα κουκλάκι πάνω στο γραμμή και έπεσε. Και εγώ το είδα και ναι, εγώ φοβήθηκα λίγο. Και γιατί δεν είπες τίποτα και μάψεις μόνη μου. Δεν ξέρω, ακριβώς γι' αυτό. Αν είδα να πλησιάζει κι άλλο, λέω, θα έλεγα, «Ει, γιατί έπεσε έτσι το κουκλάκι, τι έγινε?» Δεν έπεσε, ρε παιδιά, ράξτε. Συγγνώμη, πώς έφτασε μέχρι εκεί? Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά και απλώς σας ακούω να τα λέτε. Αυτό ήταν πάνω στον καναπέ, δεν είναι αστείο, έτσι? Το γράφεις το βίντεο, δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά και απλώς σας ακούω να τα λέτε. Όχι, αλήθεια λέω. Γαμώ την πουτάνα μου, υποτίθεται ότι δεν ήρθα για επιστήμη, όχι για αυτά. Να πάρει ευχή, τι αυτόν γκολ ήταν αυτό. Τι έχεις κάνει? Όχι, δεν ήρθες για επιστήμη, φασουλάκι, ήρθες για αυτά ακριβώς. Να σου πω, πες του να το ξανακάνει, γιατί εγώ το χάσα. Να το ξαναβάλουμε πίσω, να δούμε αν θα κουνηθεί. Ναι, πάμε. Είναι ένα πείραμα που θέλω να κάνουμε. Ήταν στον καναπέ τώρα, με κοροϊδεύεις. Ήτανε. Όχι, σοβαρά, αυτό ήταν πάνω στον καναπέ. Ήτανε πάνω, όχι εκεί που το αφήνει, ήταν λίγο πιο πάνω, στην πάνω μεριά του καναπέ. Αλήθεια λέω, θα σου στείλω και στο βίντεο να το δεις. Και ξαφνικά έπεσε. Νομίζω ότι άμα το κοιτάμε δεν πρόκειται να κουνηθεί. Εγώ δεν το κοιτάω. Εγώ πάλι θα το χάσω άμα γίνει, να ξέρεις. Εγώ κοιτάω το φασουλάκο που είναι εξίσου creepy αυτή τη στιγμή. Άμα κουνήσω εγώ εδώ κανά τέτοιο κιόλας, θα σου πω. Κοίτα, δεν μπορώ να βάλω playback το βίντεο, θα το δεις μετά, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί απλά να σηκώθηκε και να φύγε. Να το κουνιέται, παιδιά, πάλι κουνιέται. Κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα. Κάτι συμβαίνει. Γαμώ την πουτάνα μου, δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, νομίζω. Καλά τα τραβάς τόση ώρα. Γαμώ την πουτάνα μου.